δικαίωμά μου είναι, δικά μου είναι τα λεφτά και τα κάνω ό,τι θέλω. Έτσι, τόσο απλά. Και αν θες να μου, και καλά και μου το πες ότι θα με πετάξεις το λιοντάρι για να σου πατήσω ένα μπλοκ από τώρα, να μπορείς να μου το πετάξεις. Γι' αυτό το λόγο θα σε κάνω μπλοκ, Αναστασία. Για κανένα λόγο. Τώρα το ύφος σου και ο τρόπος θεωρώ ότι δεν ήταν καλός και μπήκες με γκάζι. Ήταν επιθετική. Μπήκες με γκάζι. Άμα νομίζεις... Συγγνώμη βρε Στεφάνη τώρα. Εάν κάποιος έλεγε ότι... Δηλαδή... Αν κάποιος έλεγε όλα αυτά για σένα, με αυτά που είπε η Τζενάρα, ήταν αχάριστη που πήγες και στήριξες και έκανες και είπες και εσύ, δηλαδή αν το γυρίσω λίγο πίσω, λες εσύ δεν πειράζει, χαλάλι να είναι, με την καρδιά μου το έκανα. Και κανένας δεν αντιλέγει ότι δεν το έκανες με την καρδιά σου. Αλλά αν κάποιος τα έλεγε αυτά για σένα, ναι, εσύ δεν θα έμπαινες, θα έσκιζες. Και η Αναστασία μια χαρά κυρία μπήκε, δεν ζήτησε τα ρέστα ούτε από σένα, ναι. Ούτε από την Άνση, γιατί ούτε εσύ αναφέρθηκες στο λιοντάρι, ούτε η Άνση. Τα ρέστα τα ζήτησε από την Τζέννη, γιατί η Τζέννη αναφέρθηκε στο λιοντάρι και δεν είχε και καμία δουλειά να αναφερθεί στο λιοντάρι που πέταξε ο Στεφανής. Του Στεφανή ήταν τα λεφτά και όπου γούσταρε πήγαινε και τα πέταγε. Η Τζέννη με ποια λογική πήρε θέση απέναντι στο Στεφανή τα λεφτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σαν Αναστασία, ότι άμα νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τέτοιες μαγιές και αντί να το πάρεις μαλακά, γιατί να σου πω κάτι, Αναστασία, τα λάθη είναι ανθρώπινα, για... Ποιο είδα μας στα σχόλια, παρακαλώ. Ποια είναι τα λάθη? Μπαίνει εδώ, το που δεν έκανε στο live. Ένας άνθρωπος του καρφωμένου, ποιος είναι, πώς λέγεται? Εσύ. Ωραία. Αν δεν κάνει ο Θεός, οι ανθρώποι. Τώρα εγώ προσωπικά σαν Στεφανής, όπως μου τόσο πει και η μαναβουτσιάρα εδώ, θα πει ότι εντάξει ρε Στεφανή, έκανα live, δεν έπρεπε, δεν το έκανα και εμένα και μέχρι εκεί. Και έτσι είμαι και το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά τώρα ήρθες με κάτι να μου πεις ότι θα σου πετάξω το λιοντάρι. Εγώ δεν θέλω λιοντάρι. Σε πάρα ρε Αναστασία, ότι το έκανα από την καρδιά μου. Κοίταξα κανέναν. Προσωπικά να μου κάνουν επίθεση για την πελαγία, να μου κάνουν επίθεση για την αλήκη, να μου προσπαθούν να μου τα ανταλλάξουν. Ρε Νάνση, ποιος ακριβώς σου έκανε επίθεση? Γιατί εκεί απάνω που αναφέρθηκες για τα παιδιά σου, σου έκανε ο Έντι μία ερώτηση. Η επίθεση πού ακριβώς ήτανε, σε έβρισε, έγινε κάποια φασαρία? Ίσα ίσα σε αντίθεση λέγαμε ήρεμα να μιλάμε, ήρεμα να μιλάμε, ήρεμα. Ποια ήταν η επίθεση και ποιο είναι το στημένο, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ το μόνο που έχω καταλάβει προς το παρόν είναι ότι ο Στεφανής έχει θυμώσει και κάθε Τετάρτη που ανοίγει δεν θέλει να είναι κανένας άλλος απέναντί του ανοιχτός. Αυτό έχω καταλάβει προς τη στιγμή. Μέχρι που δεν με θεοποίησαν την Αλίκη. Δεν θέλω να το συνεχίσουμε άλλο. Αναστασία, θα μπορούσα εγώ να το συνεχίσω, το πάω παρακάτω. Αλλά αυτό όπως που ανέβηκε με το υφάκι, αυτό που ανέβηκε σε πάνω. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο για σένα, ναι. Όχι, μια σωστή σαφώ είπε, ναι, κοίταξε, επειδή. Ακόμα να είσαι ένα λεπτό, Νάνση. Ένα λεπτό, Νάνση. Εγώ δεν έχω πει Αναστασία σε αυτό με το μυαλό. Αναστασία, από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Background, διαθέτω περισσότερο θα σου πω το εξής. Εμέσως πίσω από είπες ότι σου πέταξα ένα λιοντάρι και το είπα στην Τζέλη να το πει. Γιατί έχεις την εντύπωση ότι θα φοβόμουν να σου το πω εγώ. Εγώ λέω, πότε μίλησα πίσω από την πλάτη, με ποιο γιατί πράγμα. Με την Τζέλη μίλησα από το απόγευμα στο live μου. Είπαμε να γεια. Ενώ ο Έντι πιο πριν είπε για τα παιδιά του ότι τα έχει
άκουσε με, Νάνση. Θέλετε αποδείξεις, και θα σας πω μέχρι τέλος. Άκουσε με, θα πω κάτι τελευταίο και θα κατέβω. Άκουσε με, θα πω κάτι τελευταίο και θα κατέβω. Από ό,τι καταλάβετε όλοι, ειδικά με την ανάρτηση που έχω ανεβάσει στον καρφωμένο, αντιλαμβάνεστε, και το ξενάνσι, εσύ και ειδικά η Τζένι. Τζένι, για πες, Τζένι εδώ δημόσια, ο πιο κοντινός άνθρωπος του καρφωμένου ποιος είναι, πώς λέγεται. Εσύ. Ωραία. Αν η Νάνση υποτίθεται είδε κάποια βυζιά ο καρφωμένος, θα το ήξερα εγώ από τον καρφωμένο, ναι ή όχι. Σίγουρα το ήξερα. Για πετζένι, εγώ με τον καρφωμένο όταν δεν είμαστε μαζί από κοντά, πόσες ώρες μιλάμε στο τηλέφωνο και στο Viber διαρκώς. Πάρα πολλές ώρες. Θεωρήσα ότι αν ήσχε κάτι τέτοιο ο καρφωμένος δεν θα το είχε πει σε εμένα. Σίγουρα. Ωραία, λέω λοιπόν ότι ουδέποτε. Δεν βρίσκω το όνομα μου σε αυτό, τον άνθρωπο έχω άντρα. Άκουσε με. Δεν είμαι σαν τις υπόλοιπες. Είναι στο προφίλ μου, Blue, δεν θα τον ανοίξω αυτό το βίντεο. Για φράγκο. Νάνση, θα σου πω λοιπόν για το κλείσουμε εκεί όσο αφορά, γιατί φύγεται και ο καρφωμένος αυτή τη στιγμή. Και πιο πολύ φύγεται ο καρφωμένος από ότι εσύ. Ο καρφωμένος ουδέποτε είπε ότι τουλάχιστον στα ψυχά σου. Ουδέποτε. Άρε καρφωμένο. Γιατί τι είναι ο Μπόγιας, είναι ο παπάς τους. Τι είναι ο Μπόγιας, είναι ο καρφωμένος ο παπάς. Δεν άκουσα ποτέ. Δηλαδή ο καθένα να λέει μια λεπιά πίπα και θα πρέπει να τη λέει να τον μαζεύει ο καρφωμένος. Κατάλαβες τι λέω. Αυτά είναι. Δεν έχω το θάρρος που έχετε εμφανίσει απέναντι στον καρφωμένο. Αλλά είχα να πω. Εμένα το άλλο δεν το έκανα ποτέ αυτό. Αυτά είχα να πω. Θα κατέβω. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα όνομα. Ναι. Δεν ενοχλώ κανέναν.